Να συνδεθούμε ξανά λοιπόν τηλεφωνικά με τον υποδιοικητή της ΕΜΑΚ, τον αντιπύραρχο τον κύριο Αποστόλου, για να μας δώσει τις πληροφορίες από το νέο περιστατικό. Καλησπέρα σας κύριε Αποστόλου. Καλησπέρα κύριε Στεργιόπουλε. Τι γίνεται, η μία εξαφάνιση πίσω από την άλλη? Δεν είναι προγραμματισμένο αυτό. Ποτέ δεν προγραμματίζεται. Προφανώς, τέτοιο. Προφανώς. Απλά τυχαίνουν τα συμβάντα αυτά και η υπηρεσία μας συνδράμει το έργο της αστυνομίας. Αυτή η περίπτωση, η δεύτερη, βρίσκεται σε εξέλιξη στη Νέα Αρτάκη? Ναι, φυσικά βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες. Έχει πάει δικός μας διασώστης σκύλος κάτω με δύο συνοδούς. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χαλκίδος, καθώς και της αστυνομίας αρκετά μεγάλη δύναμη, όπως και άνδρες του Ερυθρού Σταυρού. Οι πληροφορίες οι δικές σας είναι ότι πρόκειται για 72χρονο με Αλτσχάιμερ? Οι πρώτες πληροφορίες, ναι, αυτό λένε. Υπάρχει ένας 72χρονος, ο οποίος έχει χαθεί από το πρωί της Δευτέρας. Πήγε να μαζέψει, από ό,τι μας λένε πληροφορίες, κουκουνάρια στο δάσος που βρίσκεται κοντά στην περιοχή εκεί που εξαφανίστηκε. Και από τη Δευτέρα ή από την Παρασκευή? Συγγνώμη, από την Παρασκευή το πρωί, συγγνώμη. Μπερδεύονται και τα περιστατικά. Τι να κάνετε εσείς? Ακριβώς, γιατί είχαμε το ίδιο βράδυ με το Λιβολιάρι. Από το Λιβολιάρι είχαμε τη Δευτέρα, βεβαίως. Το δεύτερο λοιπόν, περιστατικό λοιπόν από την Παρασκευή. Από την Παρασκευή το πρωί. Από την Παρασκευή το πρωί. Και από τότε έχει εξαφανιστεί στο δάσος ή στην περιοχή που βρίσκεται γύρω από το δάσος. Οι έρευνες για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον 72χρονο που πάσχει από Αλτσχάιμερ, θα συνεχιστούν για πόσο ακόμα, κύριε Αποστόλου? Κανονικά είναι για 72 ώρες από τη στιγμή που εξαφανίστηκε. Αλλά αν προκύψουν νέα στοιχεία μετά τις 72 ώρες, οι έρευνες θα συνεχιστούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.